νομίζω ότι έχουν δίκιο και οι αγορές να αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο και οι δανειστές να είναι τόσο ενδομένοι απέναντί μας και να μην κλείνουν τη συμφωνία κάτω από αυτές τις προθέσεις. Άρα εσείς κατά την κυρία Ιακωβίδου φταίτε και για το γεγονός ότι δεν έγινε η συμφωνία και φοβίζετε και τον κόσμο. Εμείς φταίμε ακόμα γιατί έχει χιονιά και κλείσαν τα σχολεία στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή για τα πάντα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον τόπο. Φταίει για το γεγονός ότι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες πάμε σε εκλογές. Ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι εκλογές κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έχουν ξαναγίνει στη χώρα. Για όνομα του Θεού, κυρία Σπανού. Ελάτε, κυρία Σπανού. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, μη διακόπτε το συνομιλητή σα. Και εγώ θα μπορούσαμε να σα διακόψω. Και το λέω, γιατί με συγχωρείτε, το λέω, γιατί στο κάτω τη γραφή οι εκλογές έγιναν. Προκλήθηκαν και οι εκλογές για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πιο μπροστά, γνωρίζοντας ο πρωθυπουργός ότι θα μπορούσαμε να πάμε και σε εκλογές. Δηλαδή, μου λέτε ότι πάμε σε εκλογές, λέμε χιονιά. Και τι, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει ότι πάμε σε εκλογές με χιονιά. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, μη λέμε πράγματα που είναι ευτράπελα. Θα πηγαίναμε αργότερα, όπως είπε ο πρωθυπουργός. Μη λέτε πράγματα που είναι ευτράπελα. Την αλήθεια λέω. Μη λέτε πράγματα που είναι ευτράπελα. Λοιπόν, δεν άκουσα από την κυρία Ιακωβίδου, όλοι, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και δεν φταίνει ούτε οι δανειστές, δεν φταίει ούτε η κυβέρνηση. Μην τρελαθούμε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια επίθεση ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ για να το δουν και άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο για μας και άλλες. Έχουν πέσει όλοι επάνω. Λες και δεν έχει δικαίωμα ένας λαός να επιλέξει την κυβέρνηση που θέλει. Μπορεί να επιλέγει η κυβέρνηση όταν πρόκειται να είναι η ίδια που ήταν με την προηγούμενη. Για όνομα του Θεού, η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας είναι η ελεύθερη βούληση του λαού μέσω εκλογών. Κυρία Σπανού, 25 Ιανουαρίου. Ναι, σαφώς. Αλλά μην λέμε τώρα ότι η ετοιμιγωρία είναι καταστροφή. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις κυβερνούσαν όλα αυτά τα 5 χρόνια, 4,5-5 χρόνια.